Σήμερα θα πειράξουμε την αγαπημένη μας συνταγή καρμπονάρα και θα την κάνουμε ελληνική. Ναι, καλά ακούσατε. Μία παραλλαγή που όλοι αγαπάνε. Θα κάνω την κλασική συνταγή που ξέρουμε στην Ελλάδα σαν καρμπονάρα. Δεν θα κάνω την ιταλική με τους κρόκους και όλα τα υπόλοιπα. Για να σας δείξω πώς μπορείτε σε 10 λεπτά να έχετε το πιο υπέροχο γεύμα την Κυριακή σας. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τα ζυμαρικά μας. Έχω εδώ πέρα νεράκι που βράζει και θα προσθέσω μέσα αλάτι. Και τι άλλο θα βάλω μέσα στο νερό, Λάκη? Τα ζυμαρικά. Λοιπόν, τα ζυμαρικά θέλουν 8 με 10 λεπτά βάση συσκευασίας. Οπότε στα 8 λεπτάκια εμείς τα βγάλουμε. Εγώ πάντα βάζω το minimum. Λοιπόν, πάει αυτό στην άκρη. Και κατευθείαν έχω βάλει μια τηγανάρι να ζεσταίνεται, γιατί η συνταγή μας θα γίνει στο άψε σβήσε. Λοιπόν, καρμπονάρα ελληνική. Τι έχει η καρμπονάρα ελληνική για σένα, Λάκη? Έχει μπέικον. Ναι. Έχει κρέμα γάλακτος. Ναι. Μανιτάρια έχει σίγουρα. Ναι. Αυγό δεν έχει, ιταλική έχει αυγό. Μπράβο, έχει σκορδάκι. Και τυρί. Αυτά έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε μπέικον από το σούπερ μάρκετ. Αυτό το μπέικον που έχω πάρει εγώ φαίνεται ότι δεν έχει πολύ λίπος. Το βλέπεις? Φαίνεται ψαχνό. Οπότε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βοηθήσω το τηγάνι μου ώστε να δώσω ωραίο χρώμα στο μπέικον μου. Γι' αυτό θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Εντάξει. Κανονικά, άμα το μπέικον έχει αρκετά λιπαρά και το βλέπετε ότι έχει λιπαρά, δεν χρειάζεται να βάλετε καθόλου λάδι. Φτάνει το λίπος που έχει το μπέικον για να ψηθεί από μόνο του. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, προσθέτω στο τηγανάκι μου το μπέικον. Αλλά θα φάτε όλοι, ε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι στους Έλληνες αυτή η καρμπονάρα τους αρέσει περισσότερο από την ιταλική. Την παραδοσιακή, εντάξει. Λοιπόν, αρχίσαμε να σιτάρουμε τον μπέικον. Θα ρίξω μέσα και τα μανιτάρια. Μανιτάρια κονσέρβα. Και περιμένουμε 4-5 λεπτάκια να πάρει ωραίο χρώμα τα μανιτάρια μαζί με τον μπέικον. Μετά από 3-4 λεπτάκια θα ρίξω μέσα μία σκελίδα σκόρδο ολόκληρη. Τη βλέπεις, Μιχάλη? Ναι. Γιατί θέλω μετά να την αφαιρέσω. Εντάξει, για να πάρει γεύση η κρέμα γάλακτος που θα ρίξουμε τώρα. Πω Παναγία μου. Τα γιτάρα, έτσι. Και κοιτάξτε εδώ. Κάνουμε ένα ανακάτεμα. Και αρχίζει να παίρνει ωραίο χρώμα. Τώρα, υπάρχει εναλλακτική να μην βάλουμε τυρί στο τέλος. Οπότε, άμα δεν βάλουμε τυρί, τι βάζουμε τώρα? Αλάτι και πιπέρι. Αλλά άμα βάλουμε τυρί, δεν βάζουμε αλάτι και πιπέρι. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε να πάρει μια βράση. Θέλω το σκόρδο να βγάλει γεύση εδώ πέρα, μέσα στην κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, και πάμε να σουρώσουμε τα ζυμαρικά μας. Δεν υπάρχει πιο εύκολη συνταγή. Εντάξει. Που είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει. Όλοι μπορείτε να κάνετε μια καρμπονάρα στο σπίτι. Νομίζω ότι είναι η κλασική συνταγή που κάνετε ούτως ή άλλως όλοι. Και. Έρχομαι πίσω. Και με το που πάρει βράση κρέμα γάλακτος, δεν χρειάζεται να τη δέσουμε πάρα πολύ. Γιατί δεν χρειάζεται να τη δέσουμε πάρα πολύ, φίλε Μιχάλη? Μπράβο. Και τα μακαρόνια θα τραβήξουν όλη την υγρασία που χρειάζεται και μετά θα δούμε. Άμα χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσουμε κάτι. Αυτό πάει πίσω και ήρθε η ώρα για το ωραίο ανακάτεμα. Τώρα φαντάζομαι ότι όλοι έχετε κεντράρει στο γεγονός ότι υπάρχει μια σκελίδα σκόρδο μέσα και άμα θα τη βρω, έτσι δεν είναι? Να αφήνουμε να δουλέψει, θα τη βρούμε, μην ανησυχείτε. Εδώ είναι. Νάτι. Εμφανίστηκε με τη μία, εντάξει. Δεν θέλει, δηλαδή είναι τόσο εμφανής η σκελίδα του σκόρδου. Πραγματικά δεν μπορείτε να τη χάσετε με τίποτα. Την αφαιρώ έτσι όπως είναι, δεν τη χρειάζομαι άλλο, έκανε τη δουλειά της. Και τώρα, ερώτηση. Σας αρέσει η υγρασία που έχει αυτή η καρμπονάρα ή θέλετε παραπάνω? Εγώ νομίζω ότι είναι τέλεια, ρε φίλε. Δεν θέλω παραπάνω ζουμιά. Δηλαδή, η καρμπονάρα με την πολύ κρέμα γάλακτος δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Αυτή νομίζω πως είναι ακριβώς η καρμπονάρα που θα ήθελα να φάω. Είναι η τέλεια στη γεύση, ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Το τυρί είναι προαιρετικό. Άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε όχι. Και κοίταξε εδώ τι έχουμε κάνει. Φίλε, βλέπεις από κάτω τι γίνεται? Καθώς περνάει η ώρα, θα δένει ακόμα παραπάνω. Είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε να δούμε. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η τέλεια καρμπονάρα. Η τέλεια ελληνική καρμπονάρα. Γιατί κοιτάξτε. Πρώτη γυρισιά. Δεύτερη γυρισιά. Τυρί βάζω από πάνω ή όχι? Ναι. Σίγουρα θα βάλω λίγο πιπέρι. Παναγία μου. Φανταστική. Και επειδή μου το ζητήσετε θα βάλω και λίγο τυράκι. Να δοκιμάσω. Πριν δοκιμάσω να σας πω να κάνετε αυτή τη συνταγή, να φωνάξετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και μην ξεχάσετε να απολαύσετε με μια παγωμένη Coca-Cola. Αυτή είναι η απόλυτη συνταγή της μαγείας, δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, comments κάτω από το βίντεο, φωτογραφία από τη συνταγή που θα φτιάξετε να τη δω και να χαρώ. Τι άλλο, Λάκη? Ζηλεύεις τώρα, θες εσύ να σταματήσεις κατευθείαν το βίντεο για να φας, εντάξει. Πρώτα απ' όλα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μια τόσο εύκολη συνταγή, γιατί δεν την κάνεις μόνο στο σπίτι και περιμένεις να φας από μένα? Γιατί δεν την κάνω τώρα. Το κόνσεπτ αυτό είναι. Να φτιάξω εγώ τη συνταγή και να καλέσω εσάς. Έτσι δεν είναι? Το έχετε βρει το κόνσεπτ και το εκμεταλλεύεστε νομίζω. Παιδιά δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτική. Μια σκελίδα σκόρδο ίσα ίσα λίγη ώρα δίνει αυτό που πραγματικά χρειάζεται αυτή η συνταγή. Αλλά μας όρεξε.